Καλησπέρα. Σε αυτό το πολύ σύντομο βίντεο θα ήθελα έτσι να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πολλές φορές επανέρχεται στην επικαιρότητα για διαφορετικούς λόγους ίσως, αλλά επανέρχεται. Έχει να κάνει με τα αρχαία ελληνικά και ειδικά τώρα την περίοδο αυτή όπου συζητιέται η μείωση των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο κατά μία ώρα. Συζητιέται το θέμα των αρχαίων ελληνικών, της χρησιμότητας των αρχαίων ελληνικών και κατά πόσο ή αν βοηθάει την εκμάθηση της νέας ελληνικής. Έχουν βγει διάφοροι και λένε κάποια πράγματα. Δεν θα πω ότι είναι λάθος, δεν θα πω όμως ότι θα συμφωνήσω και απολύτως. Αν το δούμε στενά γλωσσικά, θα μπορούσα να πω ότι εντάξει, για να μάθεις καλά νέα ελληνικά χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να διαβάσεις ακόμα και σημερινούς ανθρώπους των γραμμάτων, πανεπιστημιακούς, δόκιμους αρθογράφους, εφημερίδες, καθηγητές και γενικά όλους όσους χρησιμοποιούν μια δόκιμη ελληνική γλώσσα, νεοελληνική γλώσσα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η γλωσσική χρήση, είναι και η κατανόηση των λέξεων που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική. Και επειδή δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική και νέα ελληνική, η γλώσσα είναι μία και διαίρετη. Είναι η ελληνική γλώσσα. Στο εξωτερικό δεν θα διαβάσεις αλκρίχης, έτσι, θα διαβάσεις κρίχης, ελληνικά, ελληνικός τύπος, θα πούνε κρίχης, δεν θα πούνε άλλη κρίχης, σπάνια καμιά φορά μπορεί να το δεις, αλλά περισσότερες φορές βλέπεις σκέτο κρίχης, ξέρω σε γερμανικά ή γκρίκ σε αγγλικά αντίστοιχα. Εμείς στο πέρα το έχουμε στεγανοποιήσει τη γλώσσα μας, γενικά μας αρέσει να χωρίζουμε αντί να ενώνουμε, το έχουμε αυτό σαν έθνος. Αλλά θέλω λίγο να πω ότι τι εννοώ με το κατανοώ την γλώσσα μου. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα απλώς. Τις προάλλες έβλεπα σε ένα κανάλι, ένα από πιο κανάλι, σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, ούτε αυτή θα αποκαλύψω ποια είναι και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν είπαν κάτι κακό ή λάθος. Στα πλαίσια, ας πούμε, του φυσιολογικού κινήθηκαν όλα. Συζητούσαν εκείνο το θέμα με το ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, όπου ο ιδιοκτήτης τρύψε τον τοίχο και τοποθέτησε το κλιματιστικό έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν τα δύο δωμάτια. Και ένας δημοσιογράφος έκανε μια εύλογη έτσι ερώτηση, ποιος θα έχει το, δεν θυμάμαι τώρα το είπε, τηλεχειριστήριο ή τηλεκοντρόλ, εκεί δεν θυμάμαι. Πάντως χρησιμοποίησε μια από τις δύο λέξεις. Δεν έχει βέβαια και μεγάλη διαφορά κατά βάση και ο άλλος δημοσιογράφος πάτησε, μα δεν μιλάμε για τηλεόραση. Εδώ τώρα έρχομαι και λέω ότι η λέξη τηλεκοντρόλ ή και η λέξη τηλεχειριστήριο που είναι η ελληνική ας πούμε απόδοση της λέξης τηλεκοντρόλ χρησιμοποιείται κανονικά για όλα, για όλες τις συσκευές που τις χειριζόμαστε τηλε, έτσι, από μακριά. Επομένως, το τηλεχειριστήριο δεν πάει μόνο στην τηλεόραση, μπορεί να πάει και στο κλιματιστικό, μπορεί να πάει και στο ντρόν, εκείνα τα περίεργα αεροπλανάκια, τι είναι αυτά, έτσι, και αυτά έχουν ένα τηλεχειριστήριο, ένα τηλεκοντρόλ δηλαδή. Επομένως, αυτό που ξεχνάμε
είναι ή αυτό που δεν έχουμε μάθει. Μπορώ να πω ότι η λέξη τίλε, το επίρρημα τίλε, που είναι ομηρικό, έτσι, σημαίνει μακριά. Στον όμηρο υπάρχει λέξη τηλώθη. Έτσι, υπάρχει λέξη τηλέμαχος, σύνθετη λέξη εδώ, έτσι, τίλε και μάχομαι. Αυτός μάχεται από μακριά. Είναι το αντίθετο του αγχέμαχος. Μάχομαι από κοντά. Άγχη και μάχομαι, σε αυτή την περίπτωση, τη ημολογία. Δεν την ξέρουμε αυτή τη λέξη. Επομένως, το να πω τηλεχειριστήριο, καμιά φορά πέφτω σε τέτοια ατοπήματα λεκτικά, που μπορεί βέβαια να ακούγονται αποδεκτά, γιατί εντάξει, αν πεις τηλεχειριστήριο στη συσκευή αυτή που ρυθμίζει τη θερμοκρασία, το κλιματισμό, τέλος πάντων, στο κλιματιστικό, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, εντάξει, δεν λέγεται και το control, γιατί εμένα μου θυμίζει την τηλεόραση, έτσι, μην το λες έτσι. Δεν είναι λάθος, αφού αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Εμείς το έχουμε συνδέσει τόσο στενά με την τηλεόραση που είναι ένα ζευγάρι, είναι μαζί. Είναι αυτά τα δύο πάνε μαζί, είναι ένα σετ. Όμως, εν τη ευρεία χρήση του είναι και αυτό τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείται για το κλιματιστικό. Δεν γνωρίζουμε δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και αυτό πιστεύω, αυτό έχει να κάνει με την ελλειπή γνώση αρχαίας ελληνικής που έχουμε. Άρα, ναι μεν, καλό είναι να διαβάζουμε, ξέρω εγώ, λογοτέχνες του 19ου αιώνα, να διαβάζουμε σύγχρονα δοκίμια, να διαβάζουμε αρθογράφους, έγκριτους, ξέρω εγώ, διανοούμενους, κλπ. Καθηγητές πανεπιστημίου που γράφουν βιβλία ή που αρθογραφούν σε εφημερίδες κλπ. Ναι, ωραία. Καλλιεργώ την εξασκώτη γλώσσα την οποία μιλώ. Γίνομαι καλύτερος στην δική μου γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα. Αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε αυτό που λέμε. Αυτό κάνει καλό ξενογέφαλο. Έτσι, η τιμολογία αυτή, η σύναψη που γίνεται στον εγκέφαλο όταν ετοιμολογούμε, είναι, κάνει τον εγκέφαλο πιο δραστηριοποιεί, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε δυστυχώς αυτό το θέμα βαθιά μεσάνυχτα. Δεν προσαντιζόμαστε σε αυτό. Φτάνει μόνο να χρησιμοποιούμε λέξεις που μπορεί να μην ξέρουμε και καν από που βγαίνουν. Είναι μια στήρα από μίμηση ή ξέρω εγώ εκμάθηση μιας λέξης ή κάποιων λέξεων που ακούγονται ωραίες και επιστημονικές και λόγιες, αλλά δεν γνωρίζουμε τι, από πού προέρχονται και τι σημαίνουν κατ' ουσίαν. Έτσι. Γιατί η ετυμολογία αυτό ακριβώς κάνει. Δεν σου μαθαίνει τη λέξη, αλλά σου μαθαίνει από πού προέρχεται τη λέξη. Και είναι η πηγή αυτής της λέξης. Έτσι. Όταν πεις στον άλλον τηλέμαχο, ένας που ξέρει αρχαία ελληνικά, έχει μάθει αρχαία ελληνικά, καταλαβαίνει ότι σημαίνει αυτός που μάχεται μακριά. Τι σημαίνει Αλέξανδρος? Αυτός που προστατεύει τους άντρες. Έτσι. Το καταλαβαίνει, ξέρει, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς, δηλαδή, σαν χώρα για να κάνουμε κάτι πρέπει ο καθένας να μάθει αρχαία ελληνικά από μόνος του. Γιατί και στο σχολείο, δηλαδή, οι κατευθύνσεις που δίδονται δυστυχώς δεν είναι αυτές που πρέπει. Επιμένω σε πράγματα, ας πούμε, τυπολατρικά. Πολλές φορές κουράζουν περισσότερο το παιδί ή εκείνο που μαθαίνει αρχαία ελληνικά και δεν τον αφήνει να χαρεί, ας πούμε, τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας, της αρχαίας γλώσσας δηλαδή, της ελληνικής γλώσσας. Αυτό που χρειάζεται είναι να πείσουμε κάποιον νέο Έλληνα ότι η αρχαία ελληνική είναι χρήσιμη. Έτσι. Εκτός του ότι είναι η γλώσσα των προγόνων μας και σαν γλώσσα των προγόνων μας μετά από 80 γενιές που ήρθαμε εμείς και συνεχίζουμε τις γενιές αυτές και έχουμε αυτή τη βαριά παρακαταθήκη και την ιερή παρακαταθήκη παραλάβει από τους πατεράδες και τους παππούδες μας,
πρέπει να τη συνεχίσουμε και να την διαδώσουμε στο μέλλον, στις επόμενες γενιές. Έτσι. Αλλά κάπου εδώ έχει χαθεί το παιχνίδι. Κάπου εδώ, τόσοι αιώνες δεν υπήρξε πρόβλημα. Έτσι. Η γλώσσα πάντα έβρισκε τρόπους να συνεχίζεται, αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχει, δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα. Ότι δηλαδή, αν ξέρω καλά αρχαία ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό σημαίνει πολιτικά ή ιδεολογικά ότι τάσουμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική μερίδα. Έτσι. Σε μια πολιτική ιδεολογία. Ή ξέρω εγώ, ένας που απεχθάνεται αρχαία ελληνικά και προτιμά να μιλάει σε μια μαλλιαρή γλώσσα, στη δημοτικιά, αυτός πάλι απεχθάνεται, βγάζει φλίκτενες με τα αρχαία και ενδεχομένως τον πούμε, ξέρω εγώ, ψευτοπροοδευτικός, ολοκουλτουριάρι. Έτσι, δηλαδή, καμιά φορά κυνηγάμε την ουρά μας, ενώ ας πούμε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι, τι είναι η ελληνική γλώσσα, τι είναι. Έτσι, όταν λέμε αρχαία ελληνικά, εννοούμε μια πρώιμη φάση της ελληνικής γλώσσας, που μιλήθηκε πριν 2.000, 2.500, 3.000 χρόνια π.Χ. Από τότε υπάρχει ελληνική γλώσσα. Και οι πρώτες γραπτές πηγές είναι η γραμμική βήτα. Έτσι, από εκεί ξεκινάει η γραπτή ελληνική γλώσσα. Στη γραπτή μορφή της δηλαδή. Μετά ακολουθεί η ελληνική κοινή, που είναι η γλώσσα μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο και φτάνει μέχρι και την επικράτηση των Ρωμαίων και την κατάξυση των Ρωμαίων και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας. Μετά πάμε στους μεσαιωνικούς χρόνους. Βέβαια η κοινή συνεχίζει να υπάρχει και μετά, έτσι, και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Δεν χάνεται. Εξελίσσεται και προχωρά μετά στη μεσαιωνική ελληνική και μετά αργότερα στην ελληνική κοινή. Είναι σαν να έχουμε έναν άνθρωπο, όπως ήταν μικρός, όπως γίνεται όταν είναι έφηβος, όταν μεγαλώνει και όταν γερνάει. Έτσι, βεβαίως δεν μοιάζουν όλες αυτές οι φάσεις ηλικιακές μεταξύ τους, αλλά πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Δεν πρόκειται για άλλον άνθρωπο, μην γελιόμαστε. Άρα, μιλάμε για την ίδια γλώσσα, την ελληνική. Δηλαδή, θα πεις στο ένα παιδάκι, Μανώλη, επειδή δεν μοιάζει με το πώς ήταν έφηβος, θα το πεις Πέτρο, και όταν μεγαλώσει και γεράσει θα το πεις Γιάννη. Μα είναι ένα άτομο, είναι ο Κώστας. Από μικρό παιδί που είναι μέχρι που θα γεράσει. Ο Κώστας λέγεται μια ζωή. Έτσι, η ελληνική γλώσσα λέγεται από το 1600 π.Χ. ξέρω εγώ, ας βάλουμε αυτό το όριο, που έχουμε τις πρώτες γραπτές πηγές, μέχρι και τώρα που κάνουμε αυτό το βίντεο. Έτσι, άρα πρέπει λοιπόν λίγο να εξετάσουμε κάποια πράγματα, να τα δούμε λίγο καλύτερα και πιο σφαιρικά. Και αυτές οι επιπολαιότητες και οι σκοπιμότητες που κάθε τόσο εμφανίζονται στο προσκήνιο και ταλανίζουν τον νεοέλληνα και τον διχάζουν και τον μπλοκάρουν, πρέπει να σταματήσουν πάρα αυτά. Αυτά είχα να πω, έτσι για προβληματισμό και για περαιτέρω έτσι τροφή για σκέψη.